Σοκαρισμένη είναι η τοπική κοινωνία των Γρεβενών, τόπο καταγωγής του 39χρονου αστυνομικού που έχασε άδικα τη ζωή του όταν κατέρευσε το κτίριο που εργαζόταν στον Πειραιά. Ο αστυνομικός έκανε εξτραμεροκάματα για να ενισχύσει το εισόδημά του. Ο διευθυντής του πατέρα του 39χρονου μίλησε αποκλειστικά στην εκπομπή μας και το στρατή Λιμνιό και κάνει λόγο για ένα καλό παιδί που δεν ήθελε να επιβαρύνει οικονομικά τους γονείς του. Δύσκολες ώρες για το χωριό, δύσκολες ώρες για την οικογένεια. Σοκαριστικός ο θάνατος για το παλικάρι αυτό. Τι να σας πούμε, είναι πραγματικά δύσκολες καταστάσεις να μεγαλώνεις ένα παιδί 30-31 χρόνια και ξαφνικά να το χάνεις για έναν τόσο άδικο, τόσο απρόβλεπτο λόγο. Ένα παιδί αγαπητό, ήσυχο που προσπαθούσε μια ζωή για το καλύτερο. Όνειρό του ήταν να γίνει αστυνομικός. Δυστυχώς τα χρήματα που έβγαζε σαν αστυνομικός σε μια μεγάλη πόλη δεν του φτάναν να βιοποριστεί και αναγκαζόταν το παιδί να κάνει το αυτονόητο, να βρει μια δεύτερη δουλειά, ούτως ώστε να μην επιβαρύνει και την οικογένειά του, μια οικογένεια με 3 παιδιά, έναν πατέρα που κι αυτός μια ζωή στη βιοπάλη, να χάνει το παιδί του. Φανταστείτε, δεν μπορέσαμε να επικοινωνήσουμε με τον πατέρα του. Χθες το έμαθε και ο άνθρωπος την ώρα της δουλειάς του και έφυγε εκτάκτος από την υπηρεσία. Ήταν ο μεσαίος γιος, ο οποίος ήταν ελεύθερος, ένα καλό παιδί. Οι γονείς του ήσυχοι ανθρώποι, καλοί ανθρώποι, αγαπητοί στην κοινωνία. Είναι πολύ άδικο, παιδιά. Είναι πολύ άδικο. Ένας αστυνομικός, ένας κοινωνικός λειτουργός, όταν αναγκάζεται να κάνει δεύτερη δουλειά για να βιοποριστεί, το παιδί δεν πήγε να κάνει κάτι παράνομο. Διαφορετικά μπορούσε εδώ κοντά στον πατέρα του να εξασκήσει κάποιο άλλο επάγγελμα που ίσως με το ίδιο εισόδημα στα Γρεβενά, ας πούμε, να μπορούσε να ζει άνετα. Πρόεδρε μου, τραγωδία. Ναι. Εσύ γνωρίζεις πολύ καλά την οικογένεια του άτυχου αστυνομικού ως πρόεδρος του χωριού. Ήταν καλή οικογένεια, από καλή οικογένεια ήταν το παιδί. Ήρθε να βγάλει μεροκάμα του γιατί δεν τα βγάλε πέρα. Το παιδί ήταν τόσο καθαρό, έντιμο παιδί και πήγε να βγάλει μεροκάμα του γιατί δεν ήταν στις υποχρεώσεις του. Το παιδί ήταν πολύ καλό, ερχόταν στο χωριό, έπαιζε μπάλα, έφερε μια καλύτερη ζωή και πήγε τον παιδιά του άνθρωπο. Το παιδί από καλή οικογένεια, εργατικό, είναι κρίμα για το χωριό που έχασε έναν λεβέντη. Ας ευχηθούμε λαφρό το χώμα που θα το σκεπάσει. Ο πατέρας του σχεδόν κάθε μέρα εδώ έρχεται, ήταν καλό παιδί, με 600 και 700 ευρώ τι να ζήσει ο άνθρωπος. Αναγκάστηκε το παιδί να δουλεύει και έξτρα και βρήκε τον πελά του. Πολύ καλό παιδί. Όλο το χωριό θρηνεί, θρηνούμε για το παιδί.